Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τρίτης το 6ο Φεστιβάλ Δοδόνης σε μια συγκυρία εξαιρετική από μόνη της, αφού συνέπεσε με την απόδοση του κάτω κύλου των κερκίδων του αρχαίου θεάτρου σε χρήση για το κοινό. Ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος Δοδόνης, που είναι και ο διοργανωτής, είχε την τύχη να φιλοξενήσει έναν καλλιτεχνικό φορέα διεθνούς εμβέλειας, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Βοστόνης. Η ευκαιρία της παρουσίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη αποτέλεσε την αφορμή όμως ώστε ο Δήμος Δοδόνης να επαναφέρει πάγια αιτήματα για τον αρχαιολογικό χώρο και για την αποδοτικότερη λειτουργία του προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Τα αιτήματα αυτά μετέφερε δια μικροφώνου ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης. Θέτουμε για μια ακόμη φορά, κύριε Υπουργέ, το αίτημα επανεξέτασης του καθεστώτος της Α ζώνης απόλυτης προστασίας. Και επανερχόμαστε στην ανάγκη επανασύστασης της Επιτροπής που εσείς ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού είχατε συστήσει το 2015 με σκοπό τη διενέργεια αυτοψίας για τον επανεκαθορισμό της Α ζώνης. Κύριε Υπουργέ, πέρασαν 22 χρόνια από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου του Δοδόνης και 12 χρόνια από την έναρξη αναστήλωσης του κάτω κύλου που σήμερα γενεάζουμε. Παρ' όλα τα αυτά, το πολιτήριο του αρχαιολογικού χώρου υπολειτουργεί και ενώ η μίσθωση του κηλικίου σε δημότες του Δήμου Δοδόνης, όπως έχουμε ζητήσει, συνιστά ελάχιστη ένδειξη. Ωραία. Οπότε αναμένουμε το ίδιο προσωπικό ενδιαφέρον που δείξατε και το γνωρίζουμε να έχετε και στα υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ένα από τα ζητήματα είναι αυτό που θα αναφέρω τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την έως τώρα προσπάθεια ένταξης του μοναδικού συνόλου των χρηστερίων εδασμάτων της Δοδόνης στο Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος της UNESCO, Μνήμη του Κόσμου, για τις οποίες το αποτέλεσμα αισιοδοξούμε βασίμως. Δεν πρέπει όμως να αποβολήσουμε και τον κεντρικό στόχο της ένταξης του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου της Δοδόνης στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτικής κληρονομίας της UNESCO. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, και μιας και όπως είπατε έχει γίνει εντυπάσμαση άρση του εμβολέμου με την περιοχή, θα θεωρούμε πως έχει πλέον οριμάσει το πάγιο αίτημα της περιοχής μας για ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου. Με την αξιοποίηση της συλλογής Καραβάνο που βρίσκεται στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Γίνετε εσείς λοιπόν το πρόσωπο που θα δώσει υπόσταση σε αυτό το όραμα και ο Δοδονέος Δίας θα σας μπροστά αιώνια ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ. Συγκινητικά ήταν τα λόγια του Μπέντζαμιν Ζάντερ, θρυλικού μαέστρου και διευθυντή της Αμερικάνικης Συμφωνικής Ορχήστρας Βοστόνης, που σημείωσε μεταξύ άλλων πως είναι σπουδαίο τα νέα παιδιά η μουσική της ορχήστρας που διαβιούν καθημερινά στην περιοχή της Βοστόνης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν απόλυτη ανάγκη την επαφή με την έννοια της δημοκρατίας να βρίσκονται στην Ελλάδα, στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία, αποδίδοντας την τέχνη τους στο κοινό της Δοδόνης. Quintessential European dance, the waltz, and expressed in it his sorrow, his anger, and his trauma, and in the end describes the end of an era.